Ο πρόεδρος της Ρωσίας Πούτιν δείχνει την αλληλεγγύη της χώρας του προς την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος έδωσε εντολή να αυξηθεί το ρωσικό δυναμικό που συμβάλλει στην καταπολέμηση των πύρινων μετόπων που έχουν εκδηλωθεί σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Σε σχέση με την έκτακτη έκκληση της ελληνικής κυβέρνησης, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε την αύξηση της ρωσικής ομάδας που κατασβήνει πυρκαγιές σε κεντρικές περιοχές της ελληνικής δημοκρατίας, επεσήμανε το Κρεμλίνο. Δύο αεροσκάφη Λιούσιν και δύο ελικόπτερα MiG-8 αποστέλει Μόσχα στην Ελλάδα. Η συμφωνία για την περαιτέρω ενίσχυση έκλεισε κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρώσο ομόλογό του Μιχαήλ Μισούστιν, ενώ οι λεπτομέρειες οριστικοποιήθηκαν σε επικοινωνία του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη με τον Ρώσο Υπουργό Μεταφορών Βιτάλη Σαβέλιεφ. Το ένα από τα δύο θηριώδη αεροσκάφη θα είναι μόνιμα σταθμευμένο στην Αθήνα και το άλλο στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.